Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή τόνιζε την αναγκαιότητα να διερευνηθεί το έγκλημα των Ντεμπών. Και μάλιστα είπαμε, όταν καταθέσαμε την πρότασή μας για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, ότι αυτή η πρόταση δεν έρχονταν σε αντίθεση με τις όποιες προτάσεις για Προανακριτική Επιτροπή. Άλλωστε, η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής αποτελούσε και ένα από τα αιτήματα των ίδιων των συγγενών των θυμάτων. Και βεβαίως η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής θα μπορούσε να διευρύνει το ελλιπές περιεχόμενο των προανακριτικών επιτροπών και να διευκολύνει και τη λειτουργία τους. Γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν διερευνά μόνο πολιτικές ευθύνες, αλλά και τις τυχόν ποινικές ευθύνες, έχοντας στο επίκεντρο το ίδιο το έγκλημα των Ντεμπών και το θάνατο των 57 ανθρώπων, κυρίω νέους. Διερευνά δηλαδή τις αιτίες, αλλά και τους υπεύθυνους. Το να καταφεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως το ΠΑΣΟΚ, σε μια χοντροκομμένη προβοκάτσια σε βάρος του Κουκουέ, ότι δήθεν βάζει πλάτη στη Νέα Δημοκρατία ή ότι αποτελεί σανίδα σωτηρίας, αποτελεί στην κυριολεξία βιασμό της πραγματικότητας. Γιατί αναγκάζεται να καταφύγει σε αυτή τη διαστρέβλωση της πολιτικής του ΚΚΕ, για να συγκαλύψει βέβαια στην πραγματικότητα. Και ποια είναι αυτή? Ότι θεωρητικά το ΠΑΣΟΚ αποτελεί αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, όταν έχει βάλει πλάτη στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και στην προσπάθεια νομιμοποίησης από ευρύτερα στρώματα. Πάνω από το 70% των νομοσχεδίων είχε ψηφίσει την προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όταν συμπλέει με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ στις στρατηγικές επιλογές που εξυπηρετούν τις ανάγκες και τα συμφέροντα του κεφαλαίου, όταν όχι μόνο αποδέχεται αλλά και υποστηρίζει σε βαθμό κακουργήματος την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάει μάλιστα για τέτοιο εξοραϊσμό που ούτε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαντάζεται να κάνει στη δικιά της πολιτική, βασιλικότερη του βασιλέως. Και όταν βεβαίως συμφωνεί με τους στρατηγικούς στόχους της άρχουσας τάξης για η γεωστρατηγική αναβάθμιση των επιχειρηματικών ομίλων της χώρας μας, επιλογή η οποία μας οδηγεί όλο και πιο βαθιά να εμπλακεί η χώρα μας στους αμερικανοατοικούς συμπεριελιστικούς σχεδιασμούς, μετατρέπει την Ελλάδα σε ορμητήριο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και διευκολύνει τη συμμετοχή μας, με τη σύμφωνη γνώμη αυτών των κομμάτων, στις συμπεριελιστικές επεμβάσεις και πολέμους όπως στην Ουκρανία ή στην Παλαιστίνη. Και βεβαίως να συγκαλύψει τις ευθύνες που έχει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εφάρμοσαν κατά γράμμα την πολιτική απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Μια πολιτική που έχει οδηγήσει στα σημερινά χάλια το σιδηρόδρομο, στα αλλεπάλληλα ατυχήματα, αλλά και στο έγκλημα στα Τέμπη. Το ότι καταφεύγει στον χρεοκοπημένο αυριανισμό μετά από 30 χρόνια δείχνει και το βαθμό της απελπισίας τους. Ποια είναι όμως αυτός ο βιασμός της πραγματικότητας? Ποιος είναι όμως αυτός ο βιασμός της πραγματικότητας? Ότι η Εξεταστική Επιτροπή, όπως είπαμε και πριν, δεν έρχεται σε αντίφαση με τις προτάσεις για προανακριτικές επιτροπές. Ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και στήριξε την πρόταση του ΚΚΕ, γιατί γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να αποτρέψει τη συγκρότησή της. Και τρίτον, το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποτελεί την πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τη σκοπιά των λαϊκών αναγκών, όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως πρωτοστατώντας την οργάνωση της πάλης της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων αυτοαπασχολούμενων, των βιοπαλαιστών αγροτών και της νέας γενιάς απέναντι σε αυτή την πολιτική. Η απώλεια των 57 ανθρώπων, κυρίως νέων, επιβάλλει να εξετάσουμε σε βάθος και να διερευνήσουμε με όλους τους τρόπους το συγκεκριμένο έγκλημα, ώστε να αναδειχθούν και να αποδεχθούν οι ευθύνες, πολιτικές και ποινικές, όπου αυτές υπάρχουν και σε όλους τους υπεύθυνους. Βεβαίως, δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχουν εγκληματικά λάθη και παραλήψεις των άμεσα εμπλεκόμενων, του σταθμάρχη, διαφόρων άλλων, με το έγκλημα. Όμως αυτές οι ευθύνες δεν πρέπει να συγκαλύψουν
τις πραγματικές, τις βαθύτερες αιτίες που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Και πρώτα απ' όλα τις ίδιες τις κυβερνητικές ευθύνες, οι οποίες είναι εγκληματικές. Αλλά το έγκλημα στα Τέμπη δεν αποτελούσε κεραυνό ενεθρία. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχα ατυχήματα, εγκλήματα, όπως για παράδειγμα στο Άδενδρο, έξω από τη Θεσσαλονίκη, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με 4 νεκρούς. Εκτροχιασμός τρένου ήταν και αυτό. Ή τα συνεχή φαινόμενα, οι συνεχή νεκροί, οι οποίοι υπάρχουν στις ανισόπεδες διαβάσεις. Δεν είναι και αυτά εγκλήματα, τι είναι? Ή για παράδειγμα ο εκτροχιασμός του προαστιακού που συνέβη προχθές στην Πάτρα. Αυτό που οδηγούν βεβαίως στην υποβάθμιση των ίδιων των σιδηροδρόμων, στη μη συντήρηση της γραμμής, στην ίδια την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και από αυτό πρέπει να δούμε τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς αναδεικνύουμε τον πραγματικό υπεύθυνο, τον πραγματικό ένοχο. Ποιος είναι αυτός ο πραγματικός ένοχος? Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των μεταφορών και των σιδηροδρόμων. Αυτή η πολιτική επιλέχθηκε γιατί? Για να μπορέσουν να βρουν κερδοφόρο διέξω τα υπεροσωρευμένα κεφάλαια. Και γι' αυτό προχωρήσαμε στην εξής διαστροφή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρόκειται για διαστροφή που δεν πατάει πουθενά σε κανένα επιστημονικό κριτήριο. Το διαχωρισμό του μεταφορικού έργου από το διαχωρισμό της υποδομής. Άλλες εταιρείες για την υποδομή, άλλες για το μεταφορικό έργο. Γιατί? Γιατί βεβαίως το μεταφορικό έργο είναι αυτό που αποδίδει κέρδη. Ενώ αντίθετα οι εταιρείες που ασχολούνται με την υποδομή έχουν ένα τεράστιο κόστος ανάπτυξης, συντήρησης της ίδιας της υποδομής και πολύ μικρότερα ωφέλη. Να λοιπόν γιατί ιδιωτικοποιούνται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έργο το μεταφορικό και όχι τις υποδομές. Με πρώτα τις εμπορευματικές μεταφορές και μετά τις επιβατικές. Αυτό που οδηγεί σε μια ασυμβατότητα ανάμεσα στις εταιρείες που διαχειρίζουν το μεταφορικό έργο και στις εταιρείες των υποδομών. Εδώ υπάρχουν διάφορα φαινόμενα, όχι μόνο στη χώρα μας. Άλλο σύστημα επικοινωνίας έχει η εταιρεία στα τρένα, άλλο σύστημα επικοινωνίας έχουν οι σταθμάρχες στους σιδηροδρόμους, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, που αυτά δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Άρα τι συνεννόηση μπορεί να υπάρξει? Γιατί γίνονται αυτά? Γιατί υπάρχει αυτό? Γιατί κάθε εταιρεία επιλέγει όσο το δυνατόν να βάλει τέτοια συστήματα με το μικρότερο δυνατό κόστος για να μπορέσει να πολλαπλασιάσει τα κέρδη της. Να λοιπόν που οδηγεί η επιλογή αυτή και η λογική του κόστους ωφέλους, η οποία είναι το κριτήριο διασφάλισης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, που έχει οδηγήσει σε εγκλήματα, όχι μόνο σιδηροδρομικά, άρα και εγκλήματα που σχετίζονται με τις πλημμύρες, με τις πυρκαγιές, με τους σεισμούς στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος ευθύνεται ότι μειώθηκε το προσωπικό? Δεν είναι αυτή η πολιτική που οδηγεί στη μείωση του προσωπικού, στην εντατικοποίηση της εργασίας, στους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, στο να μην λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο την αντίστοιχη εκπαίδευση για να μπορούν να επιτελέσουν το έργο του, γιατί κοστίζει η εκπαίδευση για τις εταιρείες? Το ότι δεν συντηρείται το δίκτυο ή κακοσυντηρείται? Το ότι δεν υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στα διάφορα συστήματα ασφαλείας? Και στο κάτω-κάτω της γραφής μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν σιδηροδρομικά ατυχήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο και μόνο για το 2021 καταγράφηκαν 1.389 σοβαρά, όχι τα μισό, σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα με 636 νεκρούς και 513 τραυματίες, εκ των οποίων τα 97 από αυτά ήταν με τοπικές συγκρούσεις τρένων. Και δεύτερον, στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις το 13% του δικτύου έχει μπει αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης, και μάλιστα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια η Κομισιόν έχει παραχωρήσει εξαιρέσεις από μια σειρά σιδηροδρομικές γραμμές από το να εγκαταστήσουν το συγκεκριμένο σύστημα. Γιατί λέει είναι πολύ ακριβό και έχει μακροχρόνια διαδικασίας απόσβεσης, κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις και την κερδοφορία τους.
Να λοιπόν ποιοι είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στο να υποβαθμιστεί ραγδαία η ασφάλεια των σιδηροδρόμων, του σιδηροδρομικού δικτύου στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο έγκλημα των τεμπών. Και από αυτή την άποψη, η πρόταση του ΚΚΕ θέλει να διερευνηθούν όλες αυτές οι αιτίες και οι υπεύθυνοι, και να μην το περιορίσουμε απλά και μόνο στους όποιους σταθμάρχες, στην όποια καταλληλότητα ή μη καταλληλότητα των σιδηροδρομικών την οποία έγινε το έγκλημα. Γι' αυτό ακριβώς και απαιτεί τη διερεύνηση όλων των πτυχών. Και σε αυτή τη βάση εμείς εκτιμάμε ότι η πρόταση τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής έχουν σοβαρά κενά. Δεν εξετάζουν δηλαδή την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Πού περιορίζουν την εξέτασή τους? Περιορίζουν την εξέτασή τους στο δημοσιονομική επίπτωση από τη μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717, δηλαδή στην οικονομική ζημιά που θα υποστεί το ελληνικό δημόσιο από την επιστροφή των χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της μη ολοκλήρωσης της Σύμβασης. Αυτό όμως θα έπρεπε να διερευνηθεί έτσι και αλλιώς ασχέτως του εγκλήματος των τεμπών, βεβαίως. Και για να δούμε και ορισμένες άλλες παραμέτρους. Καταρχάς, η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ασχολήθηκε με το έγκλημα. Και δεν μπορούσε να ασχοληθεί, γιατί δεν είναι αυτή η αρμοδιότητά της. Ασχολήθηκε μόνο με τις οικονομικές επιπτώσεις. Και άλλωστε, η πρώτη απόφαση για επιβολή προστίμου 2.423.000 ευρώ περίπου ήταν τον Ιούνιο του 2019. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακόμη, η πρώτη επιβολή. Και η δεύτερη, η πρόταση για επιβολή προστίμου, γιατί ακόμη δεν είναι απόφαση, 14,4 εκατομμυρίων ευρώ, έγινε το 2021. 2 χρόνια πριν γίνει το έγκλημα στα Τέμπη. Από αυτή λοιπόν την άποψη, όταν περιορίζουμε την όλη διερεύνηση στις δημοσιονομικές επιπτώσεις, τι κάνουμε? Ένα νομικό ακροβατισμό κάνουμε. Και ποιος είναι αυτός ο νομικός ακροβατισμός? Ο νομικός ακροβατισμός, ακόμη και αυτός που είναι άσχετος με τα νομικά, λέει ότι είναι χαόδης η απόσταση ανάμεσα στις δημοσιονομικές ατασταλίες και την κακοδιαχείριση μέχρι ένα έγκλημα το οποίο είναι ιδεχθές κατά της ανθρώπινης ζωής. Και αντικειμενικά, μια τέτοια πρόταση βγάζει λάδι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις εγκληματικές ευθύνες που έχει όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, αλλά και δεν οδηγεί, μάλλον οδηγεί στη συγκάλυψη και στη μη διερεύνηση του εγκλήματος των τεμπών. Αλήθεια, άλλα αδικήματα, τα οποία είναι υπαρκτά, όπως η ανθρωποκτονία, η διατάραξη της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, η έκθεση ζωής σε κίνδυνο, δεν πρέπει να διερευνηθούν? Πρέπει να μείνουν στο απειρόβλητο αυτά τα τυχόν εγκλήματα που μπορεί να έχουν διαπραχθεί? Πώς θα διερευνηθούν? Πώς θα διερευνηθούν με μια πρόταση για εξεταστική, η οποία εξετάζει μόνο τις οικονομικές παραμέτρους? Άρα δεν μένουν και αυτά στο απειρόβλητο? Να, γιατί λέμε ως ΚΚΕ ότι η εξεταστική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θέλει να διερευνήσει όλες αυτές τις πτυχές που οι δικές σας προτάσεις δεν τις διερευνούν. Βεβαίως θα ρωτήσει κάποιος, άμα γίνονται όλα αυτά, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα στηρίξει τις προτάσεις αυτές τις δύο των προανακριτικών? Γιατί θέλουμε ακόμη και αυτή η λειψή πρόταση να μπορέσει να υλοποιηθεί, δηλαδή οι προανακριτικές επιτροπές, για να εξετάσει έτσι την υπόθεση των αμαρτωλών αυτών συμβάσεων 717, γιατί μπορεί να φωτίσει πλευρές, πτυχές που οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπερψηφίζουμε τις δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικών επιτροπών. Και από αυτή την άποψη, η απέλπιδα προσπάθεια που έκανε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγο από αυτό το βήμα να καταστεί συνήγορος υπεράσπιση του κυρίου Καραμαλή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί οι ποινικές ευθύνες και του κυρίου Καραμαλή και προηγούμενων υπουργών μεταφορών, οι πολιτικές ευθύνες είναι αυταπόδεικτες.
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση και έρευνα να αποδειχθούν αυτές οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες. Αλλά δεν θα πρέπει να διερευνηθούν και οι τυχόν ποινικές ευθύνες που μπορεί να έχουν και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σπύρτζης και οι προηγούμενοι υπουργοί μεταφορών. Γιατί δεν πρέπει να διερευνηθούν? Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς θα επιμείνουμε, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε τους όποιους περιορισμούς, τις όποιες δυσκολίες μπορεί να βάλει η κυβερνητική πλειοψηφία, η Εξεταστική Επιτροπή να συζητήσει σε βάθος, να διερευνήσει όλες τις πτυχές του εγκλήματος στα Τέμπη. Γιατί αυτή ήταν η υπόσχεση που έδωσε το ΚΚΕ, ότι όχι μόνο το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, αλλά θα φροντίσουμε να διερευνηθεί σε βάθος αυτό το έγκλημα των Τεμπών.